την ανάγκη ενίσχυσης της ογκολογικής φροντίδας μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού ταμείου για τον καρκίνο, επισήμαναν οι ομιλητές στην εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα η φαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb. Μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία, μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι ακούσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι όλοι στη χώρα μας. Από την πλευρά των ογκολόγων της Ελλάδας, νομίζω ότι τα πιο σημαντικά βήματα που έχουμε την τύχη να βλέπουμε να υλοποιούνται μπροστά στα μάτια μας αυτόν τον καιρό είναι η ψηφιοποίηση με το Εθνικό Μητρό Νεοπλασιών και ο ηλεκτρονικός φάκελος ογκολογικού ασθενούς. Οι βιοδείκτες που ως ΕΟΠΕ αποστήλαμε στο Υπουργείο την ολοκληρωμένη πρόταση για επικαιροποίηση της λίστας των αποζημιούμενων βιοδικτών και πιστεύουμε ότι γρήγορα θα ακούσουμε πάρα πολύ θετικά νέα και γι' αυτό, έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση όλων στις καλύτερες και τις πιο καινοτόμες θεραπείες. Νομίζω ότι οι προτάσεις για την έξυπνη χρηματοδότηση που ακούστηκαν θα ακουστούν και από αυτούς που πρέπει, έτσι ώστε να έχουμε και περισσότερους πόρους για την υγεία στη χώρα. Και ελπίζω ότι και η φαρμακοβιομηχανία, όπως έχει στηρίξει τους ογκολόγους και τους ογκολογικούς ασθενείς, θα συνεχίσει να το κάνει, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα φάρμακα για τους ασθενείς μας όποτε το χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικές οι συζητήσεις αυτού του χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαμε σήμερα μια σειρά από εταίρεια από διαφορετικές οπτικές. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να ομονοήσουμε και να καταλήξουμε όλοι μαζί σε μια κοινή στρατηγική για ένα σημαντικό, αν όχι το σημαντικότερο, πρόβλημα υγείας του παρόντος αλλά και του μέλλοντος που είναι ο καρκίνος. Η πολιτική μας για τον καρκίνο πρέπει να μετουσιωθεί σε μια εθνική στρατηγική για τον καρκίνο, στα πρότυπα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής στρατηγικής, με μια σειρά από δράσεις μετρήσιμες, οι οποίες θα μπορούν να παρακολουθηθούν στο μέλλον ως προς την αποτελεσματικότητά τους και να τροποποιηθούν όπου χρειάζεται. Παράλληλα, με ένα καλό σχέδιο, χρειαζόμαστε και μια ενισχυμένη χρηματοδότηση. Ενισχυμένη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι φροντίδες στο χρονικό συνεχές της νόσου, από τις δράσεις της πρόληψης έως τις δράσεις της μετανοσοκομιακής φροντίδας, θα μπορούν να είναι οικονομικά βιώσιμες και κυρίως να παρέχονται με τρόπο ισότιμο, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά στο ζήτημα της ανισότητας, η οποία ειδικά στον καρκίνο είναι δυστυχώς εξαιρετικά ενισχυμένη στη χώρα μας, όπως βλέπουμε από τα δεδομένα των τελευταίων ετών. Σαν ΣΦΕ, μαζί με την εταιρεία BMS αλλά και άλλες εταιρείες, έχουμε οργανώσει ήδη δύο πάρα πολύ επιτυχημένες συνεδριάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο πάνω στην Εθνική Στρατηγική για το Καρκίνο. Και αυτό είναι μια συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Θεωρούμε ότι ειδικά στο χώρο του καρκίνου, στα ογκολογικά φάρμακα, χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση από την πολιτεία, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και αυτό πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει. Με τη βούληση της πολιτείας και με την συνεργασία επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, μπορούμε να βρούμε τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον καρκίνο και να φτάσει σε κάθε σπίτι ασθενή με καρκίνο. Η Bristol Myers Squibb, μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, θα είναι δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία και θα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για την υλοποίησή του. Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο, πρέπει να στοχεύσουμε πλέον στην εφαρμοστική στρατηγική η οποία θα το συνοδεύει, έτσι ώστε να είναι κάτι που θα αποκτήσει σάρκα και οστά άμεσα και θα βοηθήσει όσο γίνεται ταχύτερα και με τον καλύτερο τρόπο την βελτίωση των συνθήκων και των εκβάσεων για τους ασθενείς με καρκίνο σε όλη τη χώρα. Εμείς ως Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, με την πολιτεία, με όλη την ογκολογική κοινότητα και πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, αλλά χρειάζεται από όλους να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
Η συζήτηση για μια εθνική στρατηγική για τον καρκίνο έχει ήδη ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Οφείλουμε να τη συνοδεύσουμε όμως με όρους όπως είναι η διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης, η κοστολόγηση και σίγουρα η προτεραιοποίηση των απεραίτητων πολιτικών για την αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας. Μέσα από την πρόταση για ένα εθνικό ταμείο καρκίνου υπηρετούμε ακριβώς αυτούς τους σκοπούς.